Τι έγινε και αποφασίσατε ξαφνικά να το ξαναγυρίσουμε στο Λιγνίτη? Ακρίβηνε 10 φορές το φυσικό αέριο. Ναι. Mm-hmm. Φτύνει και ο Λιγνίτης. Μέχρι πριν την ενεργειακή κρίση, ο Λιγνίτης ήταν το πιο ακριβό καύσιμο. Mm-hmm. Ήταν ασύμφορη η παραγωγή του από τις μονάδες παραγωγής. Γι' αυτό και εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια απολιγνητοποίησης, η οποία θα τελειώνει το 2025. Μέχρι το 19, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ πολύ λεπτομέρως, είχε γίνει το 50% της απολιγνητοποίησης. Από την αρχή του πολέμου και μετά το φυσικό αέριο έχει πάει 10 φορές πάνω, ναι. Έχει 10 πλασιαστεί, άρα έχει γίνει πιο ακριβό, πολύ πιο ακριβό από το λιγνίτη. Όμως ο λιγνίτης παραμένει πιο ακριβός από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι. Άρα λοιπόν το συμφέρον της Ελλάδας είναι η ενεργειακή της αυτονομία και ο μόνος τρόπος να το καταφέρει είναι ο λιγνίτης, άρα. Είναι να επενδύσει περισσότερο και ταχύτερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή σε ήλιο και αέρα. Αυτό είναι όχι μόνο φιλοπεριβαλλοντικό, αλλά και πιο φθηνή ενέργεια. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και μια στρατηγική διαμοιρασμού αυτής της ενέργειας στα μεγάλα κτίρια, είτε είναι δημόσια κτίρια, είτε είναι μεγάλες βιομηχανίες, ώστε να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα. Ναι. Για να μην. Για να μην μπλοκάρει το σύστημα. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο, η αλήθεια είναι, κύριε Κυριανάκη. Δεν είναι μακροπρόθεσμο, θα σας πω γιατί. Αυτό, οι πολίτες εδώ και αρκετό καιρό παίρνουν φουσκωμένους λογαριασμούς, πληρώνουν ακριβά το φυσικό αέριο, πληρώνουν πολύ ακριβά την ενέργεια. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει μια επιδοματική πολιτική. Επίσης λέει ο Τσίπρας λέει ότι αυτά ότι είναι ρήτρα αναπροσαρμογής Μητσοτάκη όλο αυτό. Θα σας πω γιατί δεν είναι μακροπρόθεσμο. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Από το 2019 που αναλάβαμε μέχρι σήμερα, η παραγωγή από ανανεώσιμες έχει αυξηθεί στις top μέρες, ας πούμε, έως και πάνω από 40%, κατά μέσο όρο γύρω στο 30-35%. Αυτό σημαίνει ότι στο μείγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν ενέργεια, έχει χαμηλώσει η τιμή ακριβώς επειδή παράγουμε περισσότερο ανανεώσιμες. Άρα λοιπόν, αν κάθε χρόνο μπορούμε και παράγουμε περισσότερες από ανανεώσιμες, θα πέφτει η τιμή. Όμως, τελευταία σημείωση. Πρώτον, ο λιγνίτης είναι μια μεταβατική λύση ανάγκης. Μάλιστα. Δεύτερον, καλό τους καταναλωτές να δουν τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες, υπάρχει ας πούμε αυτό το άλλαξερεύμα.gr, το οποίο δίνει δυνατότητες να δεις ποιο πακέτο σε συμφέρει καλύτερα ανάλογα με την κατανάλωσή σου. Και αυτοί οι καταναλωτές οι οποίοι επέλεξαν πέρσι, για παράδειγμα, το μισό εκατομμύριο που επέλεξε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ και όχι κειμενόμενο, αυτή τη στιγμή δεν έχει αυξήσεις. Άρα λοιπόν. Σπάνε τις ρήτρες οι εταιρείες, κύριε Κυριανάκη. Υπάρχουν τρόποι. Σπάνε κύριε τα προγράμματα οι εταιρείες. Σας λέω τις ΔΕΗ, τις ΔΕΗ, τις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Έχει καταγγελθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στις δημόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Όσοι καταναλωτές βάλαν σταθερό, δεν έχουν διαύξηση. Κύριε Γιαννούλη, ορίστε. Τελειώσω το συμπέρασμα είναι το εξής. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Ελπίζουμε αυτή η κρίση να τελειώσει σύντομα. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να εξετάζουμε όλες τις λύσεις και ανάγκες. Και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Μάλιστα. Ο λαϊκισμός που τόσο καιρό, τόσες εβδομάδες ακούγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ περί υπερκερδών της ΔΕΗ, χθες ανακοινώθηκε ότι δεν ισχύει. Mm-hmm. 850 εκατομμύρια είχε κέρδη η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και πάνω από 800 έχει επιστρέψει σε εκπτώσεις που έχουν γίνει της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν η ΔΕΗ κλείνει το 21 με ζημιές, όχι υπερκέρδη. Ορίστε, κύριε. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η κυβέρνηση πάσχει από το σύνδρομο της χρονοκαθυστέρησης. Δηλαδή. Ξέρετε πότε διατυπώθηκε το αίτημα εντατικοποίησης των λιγνητικών μονάδων πρόσκαιρα πότε? Για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ξεπεράσουμε τον κάβο των ανατιμήσεων, των υπερκερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε? Πριν 2,5-3 μήνες. Και όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί το κάνουν? Είναι πολιτικός σαδισμός? Είναι αμετροέπεια? Είναι ανικανότητα? Κυρία Γιαννακοπούλου, τι λέτε εσείς? Είναι όλα μαζί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια ομολογία αποτυχίας από τη μεριά της κυβέρνησης. Βεβαίως, το μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, βεβαίως, έχει να κάνει με τις τεράστιες αυξήσεις, οι οποίες είναι στην τιμή της ενέργειας, έτσι δεν είναι? Ναι. Οι οποίες δεν συμβαίνουν μόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταθέσει δέσμη μέτρων που καλούσαμε την κυβέρνηση να αναλάβει. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει και ακόμα αυτά τα οποία δέχεται τα κάνει με τεράστια χρόνο καθυστέρηση. Όπως επίσης έχει υπάρξει, αν θέλετε, και ένα γενικότερο και ένα συνολικό λάθος στρατηγικής από τη μεριά της κυβέρνησης. Ποιο είναι αυτό? Εδώ πέρα λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι μόνο μέσα στην κρίση
μόνο για αυτό το χρονικό διάστημα, η κυβέρνηση αύξησε την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο κατά 24%. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αυξήσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο εν μέσω κρίσης. Με τι τρόπο έγινε αυτό? Με τι τρόπο, κυρία Γιαννακοπούλου, με τι τρόπο έγινε αυτό? Τι εννοείτε δηλαδή? Όσον αφορά την εισαγωγή φυσικού αερίου και στο μεταβατικό στάδιο όσον αφορά τις προκειμένου να οδηγηθούμε σε απανθρακοποίηση, όχι από λιγνητοποίηση, είναι λάθος αυτός ο όρος. Αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί αυτή η εξάρτηση κατά 24% από το φυσικό αέριο. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι το εξής. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει και κάποια άλλη λύση όσον αφορά το ζήτημα του λιγνίτη. Αυτό είναι δηλαδή γιατί έχουμε πόλεμο, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει και από τη μεριά της Ρωσίας. Τα πράγματα είναι τελείως, αν θέλετε, ρευστά. Άρα αυτό είναι μια κατάσταση. Για τις αυξήσεις πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσουμε άμεσα στις ΑΠΕ. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς όχι γιατί καταστρέφουν το φυσικό τοπίο, όχι γιατί δεν κάνουν αυτό, όχι γιατί κάνουν τα άλλο. Πρέπει επιτέλους να γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Μια πραγματικά σοβαρή κουβέντα και να προχωρήσουμε άμεσα προς αυτό. Όπως επίσης και με ενεργειακές κοινότητες, με φωτοβολταϊκά στις στέγες όλων, ιδιαίτερα των πιο φτωχών ανθρώπων, με ειδικά κίνητρα, με ευρωπαϊκά προγράμματα. Και βεβαίως συνεχίζουμε να καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει αυτά τα οποία λέμε. Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για ελέγχους. Μην μας πείτε ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια, κύριε Κυρανάκη. Γίνεται χαμός εκεί πέρα. Σε πέντε διαφορετικά σούπερ μάρκετ να πας, πέντε διαφορετικές τιμές για το ίδιο αντικείμενο. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να γίνει ένας πάρα πολύ συντονισμένο και ολιστικό σχέδιο δράσης. Και βεβαίως, ερώτημα. Αύξηση κατώτατου μισθού τώρα, μετά από 1,5 μήνα, το λέμε από την πρώτη στιγμή, με 10% όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πληθωρισμό, θα έχουν φαγωθεί όλη αυτή η αύξηση, θα έχει φαγωθεί από τις ανατιμήσεις. Κάντε το λοιπόν άμεσα και ένα νέο εκάστη για τους εργαζόμενους. Κύριε Κυριανάκη. Γιατί κοιτάξτε, ο κ. Γιαννούλης είπε ότι φταίει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις. Όχι, μισό λεπτό. Αν δεν αφήσετε να το αναπτύξω, ακούγεται σαν. Γιατί φταίει. Αν θέλει να το αναπτύξει, να απαντήσουν ολικά. Μην το κάνετε. Αναπτύξτε το, αλλά περιορισμένη έκθεση. Πολύ σύντομα. Υπάρχει ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Πέρα από τις πομφόλιγες Γεωργιάδη, που τη μία μέρα υπάρχει νομικό και θεσμικό ζήτημα για να ξέρουμε ποιο μας κλέβει. Ναι. Για την προστασία των πολιτών και την άλλη μέρα κάτω από την πίεση του σήμερα λέω άλλα, αύριο λέω άλλα, ετοιμάζει μια τροπολογία. Πέστε μου γιατί αυξάνεται 30% η ζάχαρη. Πέστε μου γιατί ο κύριος Καβαθάς χθες ανέπτυξε σημείο προς σημείο προς την κυβέρνηση το τι ευθύνες άρα έχει. Άρα υπάρχει κερδοσκοπία. Εσκοκέρδια και δοσκοπία και ανοχή σε αυτή την κατάσταση. Ορίστε, απαντήστε συνολικά και γρήγορα. Πρώτον, σύντομα το ανέπτυξε, όλα έτσι, τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα όλων των εταιριών και επιχειρήσεων αυξάνονται οι τιμές τους λόγω του κόστους ενέργειας και του κόστους μεταφοράς, το οποίο επίσης αφορά την ενέργεια. Η ζάχαρη ήταν από δεν συμβαίνει σε όλα. Το ελαιόλαδο, κύριε Κυρανάκη, για ποιο τώρα, λόγο. Τώρα, κυρία Γιαννακοπούλου, θέλετε να πάρουμε μια λίστα με προϊόντα και να αναλύσουμε για το κάθε. Λέτε όλα. Σας λέω. Υπάρχουν και προϊόντα που δεν επιβαρύνονται. Σε αυτό οφείλετε. Δεν θα κρύβεστε. Πάμε να απαντήσω, κύριε Κυρανάκη. Δεν έχει κρίση, κύριε Κυρανάκη. Εδώ πέρα υπάρχουν φαινόμενα εσκροκέρδειας. Είναι λογικός κανόνας οικονομίας. Το γνωρίζετε, κύριε Γιαννακοπούλου, ανεξαρτήτως αν η δουλειά σας τώρα σαν αντιπολίτευση είναι να λέτε δώστε εκεί, δώστε αλλού, δώστε παρά έξω. Χωρίς να υπολογίζετε κανένα κόστος. Αυτό είναι εύκολο που κάνετε. Είναι εύκολο. Ελάτε, αυτό, αυτό το οποίο εγώ. Πάντως, με όλο το σεβασμό, αυτό που τώρα κάνετε εσείς και είναι δύσκολο είναι ότι δεν προστατεύετε τους πολίτες. Αυτό είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι να κληρώσετε να απαντήσετε, κύριε Κυρανάκη, για να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα. Όταν δίνει 800 εκατομμύρια η ΔΕΗ πίσω στους πολίτες για τις εκτόσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Και άλλα τρία δις. Πριν μια εβδομάδα, επιστρέφει η κυβέρνηση από τους φορολογούμενους για να μπορέσει να στηρίξει το κύμα ακρίβειας. Αυτό εσείς το λέτε ψίχουλα. Εντάξει, 4 δις είναι ψίχουλα για εσάς, το καταλαβαίνω. Αυτό που λέει η κυρία Γιαννακοπούλου, λοιπόν, από τη μία το δώστε εκεί, δώστε αλλού. Σας το ξαναλέω, είναι εύκολο να το κάνει αντιπολίτευση. Ναι. Αυτό που είναι λάθος είναι να λες ότι, για παράδειγμα, η λύση ανάγκης στο λιγνίτη τώρα. Είναι, λέει, αποτυχία στρατηγικής. Ακούστε τι λέει η κυρία Γιαννακοπούλου. Δηλαδή, επί 2,5 χρόνια, επί 2 χρόνια που το φυσικό αέριο ήταν πιο φθηνό από το λιγνίτη, ήταν λάθος στρατηγική της κυβέρνησης να παράξει ενέργεια από το φυσικό αέριο που ήταν πιο φθηνό. Κατάλαβα. Και τώρα που έχει πάει 10 φορές πάνω,
Πάλι είναι λάθος η κυβέρνηση η οποία κάνει προσαρμογή λοιπόν, για να πληρώνουν λίγο παρακάτω ενέργεια οι πολίτες. Κύριε Γιαννούλη, δεν έχω συμβεί. Αλλάζουμε θέμα. Με την κυρία παρακαλώ. Η οποία κατά τη γνώμη θα συνεργαστεί, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστούν σε ένα ενιαίο μέτωπο εναντίον τη Νέα Δημοκρατία. Στοπ για να τελειώσουμε. Εσεί σε ποιον απευθύνεστε? Απευθυνόμαστε στου πολίτε και του λέμε και στα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου και τη προοδευτική μάλλον παράταξη. Λέμε το εξή απλό. Για να αλλάξει η ζωή των πολιτών, πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση. Προοδευτική παράταξη εννοείται το κίνημα αλλαγής. Και το κίνημα αλλαγής και το μέρα 25. Γιατί πινοσέτους λέγατε. Κύριε Κούτρα, Γερμανοτσολιάδες και πάρα πολλά ακόμα. Θέλετε να συζητήσουμε, για την ημέρα των πολιτών μετά τις εκλογές ή να ανατρέξουμε στο παρελθόν? Συζητήσουμε για όλα, δεν κατάλαβα. Να κάνετε και μια αυτοκριτική, κύριε Γιαννούλη. Θα υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Αν τα εννοούσατε όλα αυτά ή όχι. Στην πρώτη Κυριακή των εκλογών με απλή αναλογική. Μάλιστα. Η ψήφος των πολιτών θα καθορίσει και το εύρος των προγραμματικών συνεργασιών που μπορούν να επιτευχθούν με βάση τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις, όχι τις δημοσκοπήσεις. Θα είναι επικεφαλής για πρωθυπουργός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα. Θα αναπτυχθεί μια ως πρώτο κόμμα. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Η κυρία Κανακοπούλου λέει θα είναι δεύτερη. Λέτε θα είναι πρώτη, η Νέα Δημοκρατία θα είναι τρίτη. Η Νέα Δημοκρατία θα την κρίνει λαός. Τι θέλετε να σας όχι, κάνω. Λέω, όχι, έτσι, έτσι όπως με τις τοποθετήσεις που κάνατε εδώ. Και τέταρτη μπορεί να είναι. Καλό για τους πολίτες. Θα βγήκε από τη Βουλή σε κύριε Κυρανάκη. Λοιπόν, μέχρι τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Μάλιστα. Και το κάθε κόμμα θα λέει τα δικά του. Ναι. Εγώ σας λέω ένα καθαρό μήνυμα σήμερα. Πάντως είναι ένα ερώτημα αυτό που έβαλε ο κ. Γιαννούλης. Ένα καθαρό μήνυμα σήμερα. Γιατί ξαφνικά από την αυτοδυναμία γιατί περάσαμε στη συνεργασία? Καταρχάς, αν ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελε να, είναι, να μην έχουμε απλή αναλογική, να γίνει ένα αυτοδύναμο. Έτσι. Γιατί αλλιώς θα αναγκαζόταν προς χάρη της εξουσίας να συνεργαστεί με όποιον να είναι. Για παράδειγμα, με τους ανέλπους συνεργάστηκε πριν. Ποιος ήθελε να απαντήσει? Μιλάμε ψέματα. Εσείς θα λέμε ψέματα εσείς την κάνατε. Ποιος έκανε? Για να δυσκολέψετε τη Νέα Δημοκρατία μετά. Μέχρι τις εκλογές. Δυσκολεύονται και μόνοι τους. Κύριε Γιαννούλη, επιτρέψτε με. Μέχρι τις εκλογές θα ακούσετε πολλά. Το δικό μου μήνυμα είναι καθαρό. Κάνω μια πρόβλεψη. Είναι διαφορετικό. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με, κύριε Γιαννούλη. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστούν. Το ξαναλέω καθαρά. Αφήστε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ γράψτε. Το βλέπετε? Αν μη τι άλλο. Με το που πάω να το πω, διακόπτει μία ο ένας, αφήστε μία ο άλλος. Αφήστε ολοκληρωμένο. Το είπατε εσείς. Να το πει. Λοιπόν, ελάτε. Σε συγχωρδία. Μιλήστε για εσάς. Διακόπτει μία ο ένας, μία ο άλλος. Να μην ακουστεί. Και αν γίνει για το καλό του πολιτικού. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστούν για να μην είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία.